Το ότι το θέλουμε όμως είναι 100%, το θέλουμε και πιο πολύ ίσως από τότε. Όχι, η ελπίδα για τον Τρόπαιο σίγουρα υπάρχει και όλοι το θέλουμε σαν τρελή, σαν να είναι το πρώτο κύπελλο που παίρνουμε όλοι μας, άσχετα τι έχει πάρει ο καθένας στην καριέρα του και στο παλμαρέ του. Απλά δεν θα έχουμε την όθηση που είχαμε τότε. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τότε όταν βγαίναμε στο ζέσταμα το πρώτο, δηλαδή, έμπαινες και ένιωθες ότι πέταγες. Δηλαδή, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Θυμάμαι δηλαδή στο ζέσταμα, στον τελικό, ή στον ημιτελικό, θυμάμαι, όταν βγήκαμε να φωνάξουμε ΑΕΚ στο κέντρο, μου λέει ο γιατρός, δεν σε έχω ξαναδεί, μου λέει, να τρέχεις έτσι. Δηλαδή, δεν το έχω ξαναδεί, μου λέει, εσύ να τρέχεις. Δηλαδή, η δύναμη του κόσμου δεν μπορεί να αντικατασταθεί με τίποτα, όσο και ό,τι και να κάνουμε. Δεν είχα για τους αδερφούς, κοιτάω για τη δικιά μου ομάδα, ότι σίγουρα δεν θα είμαστε στο επίπεδο που ήμασταν όταν σταματήσαμε πέρσι, που είχαμε φτάσει, που πήραμε το κύπελλο, είχαμε κάνει ρεκόρ στην Ελλάδα, ήμασταν σε πολύ καλό σημείο, είχαν γυρίσει τραυματίες, μας ήμασταν πλήρεις. Πηγαίναμε δηλαδή για το Final Four τότε να προκριθούμε και για το πρωτάθλημα ένα τελικό αν πηγαίναμε και ό,τι γινόταν, ό,τι μπορούσαμε να κερδίσουμε. Σίγουρα ότι αυτή τη στιγμή δεν θα είμαστε στο επίπεδο, δεν γίνεται δηλαδή να είμαστε στο επίπεδο αυτό που θέλει ο προπονητής και των αυτοματισμών που θέλει ο προπονητής. Σίγουρα θα έχουμε τη δίψα και θα θέλουμε να το πάρουμε ιδιαίτερα που είναι μέσα στην έδρα μας, αλλά σίγουρα θα υπάρχουν πολλά προβλήματα ρυθμού, μεταπτώσεις, πολλά λάθη, όπως είπα, εύκολα. Καθαρά μιλάω για την ομάδα μου, αλλά αυτό θα αντικατοπίζεται σε όλες τις ομάδες, όλες θα έχουν το ίδιο πρόβλημα. Προβλέψιμη, αλλά ταυτόχρονα και πιο ομοιογενής σε σχέση με το να παίρναμε 10 καινούριους παίχτες. Οπότε σίγουρα θα έχουμε ένα καλύτερο βαθμό ομοιογένειας από τις άλλες ομάδες και λόγω εμπειρίας των παίχτων μας, γιατί έχουμε μεγαλύτερης ηλικίας όπως λένε παίχτες, και λόγω ότι κρατήσαμε πάρα πολλούς, οπότε θα έχουμε μεγαλύτερη ομοιογένεια. Τώρα εντάξει, αυτό που λες να είμαστε πιο προβλέψιμοι, νομίζω ότι η ομοιογένεια είναι πιο σημαντική σε ένα τουρνουά 4 ημερών στην αρχή της χρονιάς που οι άλλες ομάδες θεωρητικά δεν θα έχουν ομοιογένεια. Όπως είπα, είναι ακόμα τα ρόστερ σίγουρα δεν θα είναι, δεν μπορείς να καταλάβεις και να δεις πάρα πολλά πράγματα, ούτε και οι ομάδες είναι έτοιμες. Δεν θέλω να πω ότι είναι φαβορή ή όχι. Εντάξει, σίγουρα με την Ίμπουρ είμαστε καλύτεροι, έχουμε καλύτερο ρόστερ. Όπως είπα, αυτό πρέπει να το δείξουμε στο γήπεδο. Μετά το επόμενο μάτς, αν είναι η Τενερίφη Σαραγώσα, νομίζω ότι όλα τα μάτς μετά θα είναι πραγματικά κάθε ομάδα έχει τις ίδιες πιθανότητες να περάσει. Αν ήμασταν, όπως είπα, και είχαμε κόσμο σίγουρα, θα σου πω εντάξει ότι έχουμε λόγο έδρας, μια τέτοια. Αλλά αυτή τη στιγμή που δεν θα έχουμε τον κόσμο μας, δεν ξέρω τι θα γίνει τελικά, θα δώσω το ίδιο σε όλες τις ομάδες.